Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας τον Τάκη Τσαράντη, τον Βαγγέλη τον Αντώναρο, τον πρώην Υπουργό, με τη δικιά του ξεχωριστή παρουσία στα δρόμενα της κεντροδεξιάς παρατάξεως, αγαπητέ κύριε Τσαράντη. Θα πάμε να σχολιάσουμε, πριν πάμε να σχολιάσουμε μετά τη κυβέρνηση σήμερα, πώς βλέπετε την κυβέρνηση. Εσείς ξέρετε τώρα και από το δημοσιογραφικό χώρο και σαν ανταποκριτής τόσα χρόνια και πρόεδρος κλπ. Έχετε την εικόνα και στη Γερμανία. Πώς βλέπουν και πώς εισπράττουν στη Γερμανία την κατάσταση στην Ελλάδα τρεις μήνες μετά το αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου. Πριν έλθουμε όμως, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, την Όλγα Τιντάντου, να δούμε τι γίνεται στη Βαλτιμόρη. Όλγα. Βασίλη, βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχει κηρυχθεί και επίσημα. Όλα ξεκίνησαν μετά το χάος που επικράτησε από την κηδεία του 25χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίος ουσιαστικά έπεσε μέσα σε αστυνομικό τμήμα και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και οι συνθήκες. Προκλήθηκε μια γενικότερη καταγραφή αναφορικά με τον τρόπο που οι αστυνομικοί στη ΣΥΠΑ χειρίζονται τους Αφροαμερικανούς. Η πρώτη καταγραφή θέλει να έχουν καταστραφεί από φωτιές 15 κτίρια, 144 αυτοκίνητα, έχουν γίνει 200 συλλήψεις. Δεν γνωρίζουμε ακριβή αριθμό τραυματιών, ωστόσο ξέρουμε ότι είναι 19 οι αστυνομικοί που έχουν τραυματιστεί και έχουν νοσηλευτεί, εκ των οποίων οι 6 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι, ναι. Η κατάσταση ηρεμίας φαίνεται σιγά σιγά να αποκαθίσταται, ωστόσο κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν κάποιος από τους τραυματίες πάθει κάτι, θα υπάρχει νέα ανάφλεξη. Ναι. Και εκτός από αυτό, να πούμε ότι το βράδυ λένε ότι δεν θα έχουν επεισόδια, επειδή επιβλήθηκε για μία εβδομάδα απαγόρευση κυκλοφορίας. Κανένας δεν ξέρει αν θα τηρηθεί. Και επίσης ο κυβερνήτης κατέφυγε και στο έσχατο μέτρο της κινητοποίησης της Εθνοφρουράς. Όλα αυτά δείχνουν ότι απλώς είναι σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Θα φανεί βέβαια στην πράξη. Να πούμε τώρα και για τη Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθησαν 93 άτομα με την κατηγορία συμμετοχής στο Ισλαμικό κράτος. Οι 65 από αυτούς είναι Σαουδάραβες και σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο τρομοκρατικός πυρήνας σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Όλγα Τιντάντου. Τώρα το βλέπω εδώ στα διεθνή παραχωρία, 93 συλλήψεις, αυτό που μας είπε. Λοιπόν, στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, πάμε, Τάκη. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα. Για να δέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα άλμα, να φύγω λίγο και από τις εκλογές και από τα δημοψηφίσματα και να έρθω στην ερώτηση που δέχτηκε και αφορά τον Κώστα Καραμαλή. Σας διαβάζω πολύ πολύ γρήγορα τέσσερα σημεία. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει εκτίμηση αμοιβαία, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει πολιτικό φλερτ. Έχω να τον δω 1,5 χρόνο. Δεν του πρότεινα να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι από αυτά στο οποίο είναι αναλυθές? Και να μας δεν πείτε, έχω τίποτα να προσθέσω. Και εσείς, ο Βαγγέλης Αντώναρος, εσείς το έχετε ξαναπεί, αλλά να το λέμε σε εκπομπές, ότι εκφράζει τον εαυτό σας. Λέω και το είναι ξεκάθαρο. Με συνδέει βεβαίως πολιτική φιλία και προσωπική φιλία με τον Κώστα Καραμαλή, του οποίου ήμουν, όπως σας είπα, για 6 χρόνια εκπρόσωπος. Έκτοτε, πέρα από την συχνή καθημερινή επαφή που είχαμε τότε, στα χρόνια της διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή, έκτοτε συναντιόμαστε πάρα πολύ συχνά, αλλά οι απόψεις τις οποίες εκφράζω και σε εσάς εδώ και αλλού, το λέω συνέχεια, γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι θέλουν να μου αποδώσουν ότι εγώ είμαι ο μεταφορέας σκέψεων του Κώστα Καραμαλή. Οι απόψεις που εκφράζω είναι προσωπικές μου απόψεις. Τις είχα εκφράσει άλλωστε και πολύ παλιότερα ως δημοσιογράφος. Πριν, Τάκη, να πάρουμε, παίρνω την ευκαιρία για να φτιάξουμε λίγο στον ήχο του κ. Αντωνάρου κάτι. Συνέχισε, ναι. Όχι, να επαναλάβω ότι εχθές ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και είπε ότι δεν υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, ότι υπάρχει, συγγνώμη, αμοιβαία εκτίμηση με τον κύριο Καραμαλή, ότι δεν υπάρχει πολιτικό φλερτ, ότι έχω να τον δω 1,5 χρόνο, δεν είναι αλήθεια ότι του πρότεινα να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνέχισε μάλιστα λέγοντας, τα κοιτάω από το τάμπλετ, υπάρχει πολιτική εκτίμηση αλλά και σοβαρές πολιτικές διαφορές. Και η μοναδική πρόταση που έκανα την τελευταία στιγμή ήταν στον Προκόπη Παυλόπουλο και εξήγησε στη συνέχεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το σκεπτικό γιατί πρότεινε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Στο κομμάτι λοιπόν που αφορά τον Κώστα Καραμαλή, υπάρχει κάτι από αυτά το οποίο δεν είναι αληθές? Εγώ δεν έχω να αμφισβητήσω τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως. Εγώ έλεγα πάντοτε, άλλωστε σας θυμίζω, ότι η πρόταση με τη μορφή της πρότασης, όπως την αντιλαμβανόμαστε όλοι για την Προεδρία στον Κώστα Καραμαλή, δεν είχε γίνει. Και βεβαίως προσπαθούν διάφοροι να
ισχυριστούν, γράφοντας, λέγοντας κλπ. Ότι υπάρχουν τακτικές, μυστικές συναντήσεις. Ας απαλλαγούμε λίγο τον τόπο μας από αυτές τις συνωμοσιολογία. Ο Κώστας Καραμανλής, όπως τον ξέρω εγώ, είναι δική μου ερμηνεία, έχει σεβασμό και τον δείχνει έμπρακτα και τον έχει δείξει έμπρακτα και στο παρελθόν για την έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων. Και ο σεβασμός αυτός εκφράζεται και στο πρόσωπο του ανθρώπου, εν προκειμένου του σημερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος στα πλαίσια αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας βάσει του Συντάγματος. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, γιατί το ίδιο ερώτημα, αν το κάναμε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι εδώ πέρα δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει. Νομίζω αυτό από την πλευρά του Κώστα Καραμανλή το απάντησα. Από την πλευρά του κύριου Τσίπρα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός χθες. Δύο λεπτά, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση στον Νίκο. Θα βάλουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκου του Χατζηνικολάου. Πρέπει να διορθώσουμε κάτι. Να βάλουμε την ατάκα του Πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα. Και θα επανέλθουμε να μας πείτε και αυτό που ρωτήσαμε πριν για το πώς βλέπετε την κυβέρνηση τρεις μήνες μετά από το αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου. Πάμε να δούμε το απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Επανερχόμαστε με τον Τάκη Σαράδη και τον Βαγγέλη τον Αντωνά. Εγώ λοιπόν σας λέω κατηγορηματικά. Έχω μια λαϊκή εντολή που με και περιορίζει. Και με ποιο ερώτημα. Ακούστε με λίγο όμως. Γιατί το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σκληρή διαπραγμάτευση για να βρούμε λύση βιώσιμη μέσα στο ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηνικολάου, το Σύνταγμα τώρα δεν επιτρέπει. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Απολύτως. Δεν είναι δημοσιονομικό θέμα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψήφισμα για δημοσιονομικό θέμα. Το αν σε μία συμφωνία δεν είναι δημοσιονομικό με θέμα. Με τι ερώτημα. Το αν σε μία συμφωνία μπορείς να αποδεχθείς ή δεν μπορείς να αποδεχθείς κάποιους όρους. Με τι ερώτημα. Είναι κρίσιμο εθνικό θέμα. Δεν είναι δημοσιονομικό θέμα. Το ερώτημα θα είναι και να διαβάσετε καλύτερα τον κανονισμό της Βουλής και του Συντάγματος, διότι τον. Προφανώς δεν έχετε κανένα λόγο εσείς να τα ξέρετε όλα αυτά, διότι το Σύνταγμα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ο κανονισμός το πολύ απλό. Νομοσχέδιο δεν μπορεί να πάει σε δημοψήφισμα το οποίο έχει ψηφιστεί και αφορά δημοσιονομικό θέμα. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι δεν μπορεί να τεθεί κρίσιμο εθνικό θέμα που έχει και δημοσιονομικές πτυχές στην κρίση του ελληνικού λαού. Με τι ερώτημα. Ας μην φοβόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού λοιπόν. Με τι ερώτημα. Ας μην τη φοβόμαστε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το μόνο μου στήριγμα σε αυτή την προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός και μόνο ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, και μόνο ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πώς βλέπετε και την κυβέρνηση με αφορμή αυτό. Εντάξει. Κάναμε και διόρθωση στον ήχο. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Νομίζω ότι τρεις μήνες διαπραγματεύσεων είναι υπεραρκετοί. Ήδη χάθηκε αρκετός χρόνος. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ξεκινήσαν από ένα σημείο. Το οποίο είναι διαφορετικό από τη δική μου αντίληψη, αλλά νομίζω στο μεταξύ πρέπει να έχουν διαπιστώσει ποιες είναι οι δυνατότητες σύγκλησης, ποιες είναι οι δυνατότητες υποχώρησης δικές τους και υποχώρησης των εταίρων μας. Και συνεπώς, επειδή και η χώρα βρίσκεται σε μια στενοπό δημοσιονομική, δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, για να το πούμε απλά και να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι. Ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια συνεργασία. Ωραία. Τι έστησε ο Βάγγελος Αντωνός. Θα πάει καλά μέχρι τώρα. Είναι μια νέα κυβέρνηση. Ένα κόμμα που το 9 είχε πάρει 4,7. Ένα κυβερνητικό κόμμα τώρα. Τα πάει καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί κάτι. Τι σας ενοχλεί. Κοιτάξτε, κύριε Ταλαμάγκα, είναι περιττό να εκφράσω τη δική μου άποψη για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, τους οποίους εγώ σέβομαι, ακόμη και όταν χάνω, ακόμη και όταν δεν με ψήφισαν, στις εκλογές του 12 και δεν επανεξελέγει βουλευτής. Η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να δώσει κι άλλο χρόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτόν τον χρόνο η κυβέρνηση αυτή πρέπει να τον έχει. Μόνο και η ίδια πρέπει να καταλάβει ότι ο χρόνος έχει όριο. Έτσι. Δεν μπορούμε και τα. Ήμουν χτες με δύο Γερμανούς βουλευτές, χριστιανοδημοκράτες, από το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Κάναμε μια μεγάλη κουβέντα. Τους είπα και πράγματα που δεν τους αρέσουν και τους λέω και συχνά πράγματα που δεν τους αρέσουν. Βλέπω μια μεγάλη ανησυχία. Δεν πρέπει να στραπατσάρουμε κι άλλο τη σχέση μας με τους εταίρους μας. Οι εταίροι μας μπορεί σε πολλά πράγματα, στις θέσεις που παίρνουμε, να είναι αντίπαλοι μας. Δεν είναι όμως εχθροί μας. Είμαστε μαζί στο ίδιο πλοίο που λέγεται Ευρώπη.
Και μέσα σε αυτό το πλοίο και στο μικρότερο πλοίο που λέγεται Ευρωζώνη, μέσα, αποφασίσαμε να είμαστε μέσα. Έτσι, και στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Δεν μας ξυλοκόπησε κανείς για να μπούμε. Πρέπει λοιπόν μέσα εκεί να βρούμε το συμβιβασμό, ας μην μας φοβίζει η λέξη συμβιβασμός, τη συνεννόηση, τον κοινό τόπο που θα μας βοηθήσει όλους μαζί να πάμε μπροστά. Έχουμε 5 χρόνια κρίσης τώρα πίσω μας. Θα συνεχίσουμε και με άλλη κρίση μπροστά. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να δώσουμε λίγη όθηση στην οικονομία. Εχθές στη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός ξαναέβαλε τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχει. Mm-hmm. Να μην τις επαναλάβω. Μισθοί, συντάξεις, εργασιακά και. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση τις υπερασπίζεται και τις υπερασπίζεται με θέρμη. Καλά κάνει και τις υπερασπίζεται. Δεν μπορεί σε μια διαπραγμάτευση να υπερασπιστείς όλες σου τις θέσεις μέχρι τέλους. Θα κριθεί η κυβέρνηση από το πόσο πιστικά θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας και τι λογαριασμό θα κάνει στο τέλος. Και εκεί πάλι ο κριτής είναι οι Έλληνες πολίτες. Δεν μπορούμε να τους δέρνουμε τους Έλληνες πολίτες και να λέμε κάθε φορά ή να λέμε πολλές φορές ότι ξέρετε, κάνανε λάθος οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Εγώ, όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία, έχασε τις εκλογές του 9, ουδέποτε τότε κάκισα τους Έλληνες πολίτες επειδή πίστεψαν τα λεφτά υπάρχουν, τα χρήματα υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Ήταν μια συνειδητή απόφαση την οποία πήρε η πλειοψηφία των Ελληνών πολιτών. Αργότερα, οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν ένα τίμημα γι' αυτό, γιατί ο κύριος Παπανδρέου άφησε 6 μήνες να περάσουν. Αλλά δεν μπορούμε συνέχεια τους Έλληνες πολίτες, τους καλούμε να μας κρίνουν. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Έκριναν λοιπόν ότι θέλουν αυτή την κυβέρνηση και τις δίνουν ακόμη τράτο αυτής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Με μειούμενο ποσοστό αποδοχής. Με μειούμενο ποσοστό αλλά αποδοχής. Μεγάλη διαφορά. Αλλά με μεγάλη διαφορά όσον αφορά ακόμη τη δημοφιλία, επειδή μιλήσαμε για δημοφιλίες, εδώ η δημοφιλία του Πρωθυπουργού δείχνει να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δημοφιλία που έχει το κόμμα του. Σχεδόν διπλάσια. Και το ανάποδο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα σχόλιο, επειδή υπάρχει μια ανάλυση διεθνές πρακτορείο, σε παγκόσμιο πρακτορείο. Χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το είδαμε λίγο πριν, είπε, εξέφρασε την άποψή του για το δημοψήφισμα, άφησε ανοιχτό, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να προσφύγει στο λαό με δημοψήφισμα. Απέκλεισε τις εκλογές. Ο κύριος Ντάιζεμπλουμ είπε, έκανε δηλώσεις και λέει προς την Ελλάδα απευθυνόμενος, δεν έχετε ούτε τα λεφτά, ούτε τον χρόνο. Θέλω να λειτουργήσω, αγαπητέ Βαγγέλη Αντώναρε, ως προβοκάτορας. Θέλω να γυρίσω λίγο πριν, επειδή δείξαμε και το βίντεο στην αρχή του δεύτερου κομματιού στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Κάποτε, όταν χρειάστηκε για εθνικό λόγο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια εσωτερική υπόθεση. Αν η Ελλάδα αποφασίσει ότι πρέπει να πάει σε δημοψήφισμα, θα πάει σε δημοψήφισμα. Σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Καλό θα κάνει ο κύριος Ντάιζεμπλουμ να βάλει φερμουάρ στο στόμα του και να μην το ανοίξει ξανά ποτέ σε ό,τι αφορά εσωτερικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Θα σας θυμίσω εδώ και κάτι άλλο. Ότι πολλές φορές, εγώ δεν είμαι υπέρ του δημοψηφίσματος, εγώ πιστεύω μια κυβέρνηση που έχει εντολή, σας το λέω ευθέως. Ούτε εγώ, χρόνος χάνεται κλπ. Αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση, όπως είπαμε, δείχνει να έχει την αποδοχή του κόσμου, συνεπώς δεν χρειάζονται δημοψηφίσματα, αυτά όλα είναι διάφορες εσωτερικές κινήσεις κλπ. Αλλά δεν μπορούν να μας παγορεύουν από το εξωτερικό το κάθε τι. Διότι αν είχε ακούσει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επειδή έτσι αρχίσαμε, το τι του λέγανε τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεν θα είχε μπει ποτέ η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο ίδιος έριξε το ειδικό του βάρος και έπεισε και τον Χέλμουντ Σμιτ τότε και τον Ζισκάρ Ντεστέν, δηλαδή τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας. Χρειάζεται λοιπόν μια υπέρβαση. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι σε θέση να κάνει αυτή την υπέρβαση. Πρέπει να την κάνει και πρέπει να δείξει ότι σε πολύ νεαρά ηλικία, 40 χρονών βγήκε πρωθυπουργός, αλλά μην ξεχνάμε και ο Κώστας Καραμαλής έχει εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ηλικίας 41 ετών. 41 ετών. Λίγα χρόνια μετά έγινε πρωθυπουργός. Μπορεί λοιπόν να δώσει αυτό το κάτι καινούριο το οποίο χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και θα εξακολουθήσω να ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν θα κάνω τίποτε το οποίο θα υποσκάπτει το κύρος και τις προσπάθειες συνεννόησης τις οποίες κάνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κύριε Αντωνάρα, με απόλυτα δεικτικό τρόπο ομολογώ ότι το χάρηκα. Είπατε ότι ο κύριος Ντάισεμπλουμ, εγώ θα πρόσθετα και όχι μόνο ο κύριος Ντάισεμπλουμ,
καλά θα κάνει να βάλει φερμουάρ. Γιατί αυτό δεν το έχουμε ακούσει από το κόμμα σας επίσημα, να βγει κάποιος και να πει, ο αρχηγός σας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και να πει νησάφη πια. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εγώ εκφράζω, όπως προηγουμένως σας είπα, ότι δεν εκφράζω τον Κώστα Καραμαλή. Έτσι δεν εκφράζω αυτή τη στιγμή και την Νέα Δημοκρατία. Πιθανόν η Νέα Δημοκρατία για τη Νέα Δημοκρατία αυτό που είπα να είναι ενοχλητικό. Εγώ θα ήθελα σε ορισμένα πράγματα από αυτά να τους λένε να μην ανακατεύονται. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου πάλι. Προεκλογικά είπα σε φίλους μου δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα στη Γερμανία ότι θα ήταν σκόπιμο ο κύριος Σόιμπλε, που έκανε τότε πολλές δηλώσεις, να μην κάνει δηλώσεις που αφορούν στα εσωτερικά της Ελλάδος, διότι το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Το είναι αντιπαραγωγικό. Υπονομεύει τους συγκεκριμένους πολιτικούς κόμπους. Δεν πρέπει. Άλλωστε υπάρχει μια αρχή. Ξέρω. Ανήκουμε όλοι στην Ενωμένη Ευρώπη, ανήκουμε όλοι στην Ευρωζώνη. Αλλά οι εσωτερικές υποθέσεις κάθε χώρας αφορούν την Μόνο ίδια τη χώρα. Τη χώρα. Λοιπόν, Τάκη, την τελευταία ερώτηση. Να ρωτήσουμε τώρα τον Βαγγέλη τον Αντώναρο, αν και με αυτό να κλείσουμε, εάν αυτή η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγές. Αυτή η Ευρώπη σημερινή. Αυτή η Ευρώπη εδώ που έχει γίνει νεκροταφείο μεταναστών στις παραλίες Ιταλίας και αλλού και στην Ελλάδα, όλα αυτά που η ζούμε. Η Ευρώπη, κύριε Ταλαμάνγκα, χρειάζεται συνέχεια αλλαγές. Η Ευρώπη άλλοτε τις αλλαγές τις κάνει πιο γρήγορα, τις κάνει γκέρος και άλλοτε τις κάνει καθυστερημένα. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα έχει καθυστερήσει η Ευρώπη. Γιατί λείπουν εκείνες οι μεγάλες προσωπικότητες επικεφαλής συνήθως των μεγάλων χωρών, αλλά όχι μόνο. Γιατί υπήρχαν και ο Γκαστόν Τόρν από το Λουξεμβούργο και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία και τραβάνε το κάρο έξω από την λάσπη, ας το πούμε έτσι, που έχει κολλήσει. Και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει πολλές φορές ενάντια στη βούληση των λαών, των πολιτών της Ευρώπης, οι οποίοι δεν θέλουν αλλαγές, δεν θέλουν, πάρτε τις μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία κλπ. Δεν θέλουν εκχώρηση αρμοδιοτήτων ή μετακίνηση αρμοδιοτήτων. Δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φοβάμαι ότι αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα. Πρέπει όμως την αισιοδοξία να μην την εγκαταλείψουμε, διότι οι μεγάλες προσωπικότητες εμφανίζονται κάποια στιγμή και άνθρωποι τους οποίους δεν τους είχαμε έτσι σε μεγάλη περιμέναμε, πολιτική εκτίμηση τώρα ξαφνικά εμφανίζονται μια πρωτοβουλία και υπάρχει ένα λαμπή. Λοιπόν, εντάξει, αλλά δεν ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Αντώναρο, τον πρώην Υπουργό, μας είπε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, να δώσουμε την τελευταία πληροφορία ότι υπάρχει ένα πλοίο, ιταλικό πλοίο, στα ανοιχτά της Μαγιόρκα, το οποίο έχει εκπέμψει SOS, έχει πάνω 170 επιβάτες, έχει πιάσει φωτιά, καίγεται όλο. Το μυαλό μας πάει στην γνωστή τραγωδία που είχαμε τα Χριστούγεννα με το δικό μας το πλοίο. Στο Ιόνιο. Λοιπόν, γιατί ρωτήσαμε για την Ευρώπη και κλείσαμε αυτό, Βαγγελία Αντώναρη. Θα δείξουμε το βιντεάκι και θα σας πούμε μετά γιατί το δείχνουμε. Είναι η κοπελιά που όταν έδινε ο κύριος Ντράγκη τη συνέντευξη πριν από 10 μέρες, να θυμίσουμε τι έκανε. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και θα σας πούμε μετά γιατί το δείχνουμε. Πάμε να το δούμε. It's a level below but close to 2% over the medium term and will underpin the firm. Ακόμα το φοβήθηκε ο Κακομοίρης ο Ντράγκη. Τέλος πάντων, φυσικό είναι και φυσικό τώρα. Φυσικό, αυτές είναι ακτιβίστηκε ενέργεια. Τώρα, γιατί το παίξαμε αυτό? Γιατί σε μία ώρα από τώρα, λιγότερο από μία ώρα, έχει τη Ζωζεφίνα Βιτ ο Λάξο Λαζόπουλο στον Αλφα. Την έχει καλέσει, έχει Λαζόπουλο απόψε. Νέο επεισόδιο, θα το δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Αντώναρο. Εγώ σα ευχαριστώ. Πόσο αδύναμος μπορεί να φαίνεσαι μπροστά στο κομφετί? Εντάξει τώρα και εσύ, άμα ήταν και εδώ μπροστά και κάποιος, ίδιες αντιδράσεις θα είχαμε όλοι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, θα τα πούμε αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Ακολουθεί ο Λουκάς Γεωργιάδης. Πάντα λέμε από αυτήν την εκπομπή, αισιοδοξούμε για το καλύτερο. Καλή σας νύχτα.